Εθνική Ένωση Τραπεζών, να δείξουμε ότι όλες οι οφειλές, οι οποίες έχουν άνθρωποι πάνω των 70 ετών, για παράδειγμα, που είδα αρκετούς αυτήν την ουρά που δείξατε, ότι έχουν ρυθμιστεί να πληρωθούν αργότερα. Δεν χρειάζεται κανείς να συνοστίζεται στον κησέ της τράπεζας. Η κυρία Παλαγάκη, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, εξήγησε πόσες συναλλαγές μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά. Άρα, καλό και σήμερα. Πάρα πολλοί από αυτούς τους συμπολίτες μας που είναι εκεί σε αυτές τις ουρές δεν χρειάζεται να είναι εκεί. Μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές από το σπίτι τους ή δεν χρειάζεται να πληρώσουν κάποιες φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις γιατί έχουν μετατεθεί. Δεν θέλουμε αυτή η συνήθεια που πάμε τη συγκεκριμένη μέρα του μήνα στην τράπεζα να υπονομεύσει την εθνική προσπάθεια για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού. Κύριε Υπουργέ, έχουν όμως και οι τράπεζες ευθύνες. Για παράδειγμα, όσοι έχουν κάνει ρύθμιση δανείου υποχρεωτικά, τους λένε κάποιες τράπεζες, θα Ελάτε πρέπει εδώ. Να πάνε να πληρώσουν τη δόση τους στον κισέ της τράπεζας. Υπάρχουν τράπεζες που τους υποχρεώνουν για αυτοπρόσωπη παρουσία. Υπάρχουν τράπεζες οι οποίες λένε το εξής, ότι για, εάν είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός σου, για να μπορείς να πάρεις τη σύνταξή σου, θα πρέπει να έρθεις στον κισέ της τράπεζας. Διαφορετικά δεν μπορείς να πάρεις την σύνταξή σου. Ξέρετε πόσοι λογαριασμοί δεσμευμένοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Εκατοντάδες χιλιάδες. Υπάρχουν δηλαδή πολλές περιπτώσεις που είναι δικαιολογημένος ο πολίτης και στέκεται στην ουρά 5 και 6 ώρες. Μετά είναι το θέμα των προμηθειών των τραπεζών που είναι μεγάλες. Δηλαδή εγώ έχω λογαριασμό σε μία τράπεζα και πρέπει να πληρώσω το δάνειό μου σε μία άλλη που το έχω πάρει. Αν είναι να δώσω για αυτό 6 ευρώ, για ένα άλλο 5 ευρώ, για ένα άλλο 7 ευρώ και έχω μία σύνταξη 500 ευρώ και δώσω προμήθειες 15-20, για μένα είναι μεγάλο το ποσό. Πρέπει να συνυπολογιστούν αυτά. Αντιλαμβάνομαι πλήρως το που λέτε όσον αφορά. Αντιλαμβάνομαι πλήρως το που λέτε όσον αφορά το ζήτημα των δεσμευμένων λογαριασμών. Είναι μια ουρά, ας μου επιτραπεί, της δεκαετούς κρίσης, η οποία όμως έχει και αυτή διάφορες πτυχές, οι οποίες αντιμετωπίζονται και όχι μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία. Και δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω των 70, όχι, για παράδειγμα, όχι, που έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς. Το δεύτερο στοιχείο με τις προμήθειες, κάνουμε συνεχώς σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών προσπάθειες για μείωση των προμηθειών. Και εδώ είμαστε ξανά να δούμε αυτές τις προμήθειες που είναι τώρα επιβεβλημένες, τη στιγμή που γίνεται και μια προσπάθεια από τις τράπεζες να στρέψει τον κόσμο προς τα ATM. Εδώ είμαστε να ξαναδούμε το θέμα των προμηθειών, γιατί όντως είναι υψηλές. Πάντως θα συμφωνήσουμε μαζί σας ότι όλοι αυτοί δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι υποχρεωτικά θα πρέπει να πάνε στο κησέ της τράπεζας. Είναι θέμα νοοτροπίας, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία. Αλλά θα πρέπει να βοηθηθούν σε αυτή εδώ τη φάση, γιατί είναι για καλό τους σε τελευταία ανάλυση. Πάντως είναι πολύ ικανοποιητικό, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ουρά, ότι σήμερα τουλάχιστον είδαμε να τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων στο κατάστημα που δείξατε, για παράδειγμα. Ενώ εχθές ήταν μια πολύ χειρότερη κατάσταση, την οποία προσπαθήσαμε όσο μπορέσαμε γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον στα μεγάλα υποκαταστήματα, στέλνοντας κάποιες ομάδες της Δίας για να μπορέσουν να συμβουλέψουν τους πολίτες να κρατούν μεγαλύτερη απόσταση. Κύριε Υπουργέ, Εξετάζεται το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να βάλει και χρονικό περιορισμό στις εξόδους που θα έχουμε, έστω και αν εγώ έχω κάνει συμπληρώσει τη φόρμα, έχω κάνει τα εγγραφά μου, τα απαραίτητα για να μετακινηθώ. Θα είμαι υποχρεωμένος να βάζω και ώρα για την συναλλαγή που θέλω να κάνω ή την επαφή που θα έχω ή τη δραστηριότητα που θα έχω. Εξετάζουμε μία σύσφιξη αυτών των περιορισμών για τον εξής απλό λόγο. Αξίζουν συγχαρητήρια. Οι περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που συμμορφώνεται στα δύσκολα μέτρα τα οποία έχουμε αναγκαστεί να πάρουμε. Αλλά υπάρχει και ένα μερίδιο του πληθυσμού που κάνει κατάχρηση. Για φανταστείτε να βάζει κανείς κάθε ώρα από μία από τις διαφορετικές 6 αιτίες που προβλέπονται σε έντυπο για να βγαίνει συνεχώς έξω. Δεν θέλουμε έτσι. Αυτό. Θέλουμε να βγαίνει μία φορά, δύο φορές έξω, να συνδυάζει τις μετακινήσεις του, να είναι σύντομες, να πάρει τα απαραίτητα αγαθά που χρειάζεται ή να επισκέπτεται το φαρμακείο αν απαιτείται. Να κάνει την ατομική του άσκηση φυσικά. Δεν θέλουμε να σκάει ο άλλος κλεισμένος μέσα. Θέλουμε να βγει λίγο έξω, αλλά να μην γίνεται κατάχρηση. Άρα, τι λοιπόν θέλουμε να κάνουμε τώρα εμείς? Θέλουμε να συνδυάσουμε και είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον κύριο Πιερακάκη, να δούμε αν μπορεί να συνδυαστεί και ο χρονικός περιορισμός ή η αποστολή στο 13.033, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο στο έντυπο, αλλά και στο 13.033 θα αναφέρεται η ώρα. Έχετε σκέψεις, υπάρχουν σκέψεις για το πόσο θα είναι? Έτσι ώστε εγώ να λέω ότι πάω στην τράπεζα, αλλά θα είμαι από τις 10 μέχρι τις 12. Θα βγάλω βόλτα το σκύλο μου και θα είμαι από τις 11 μέχρι τις 12. Θα έχει να κάνει ανάλογα ενδεχομένως με τον λόγο της μετακίνησης? Ανάλογα με τη δραστηριότητα.
Θα εξετάζουμε γιατί... αυτά. Όταν θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι, θα το μάθετε. Βέβαια, γιατί για το σκύλο, βρε Γιώργο, δεν μπορώ να πεις ότι ξέρεις κάτι. Θα πάω το σκύλο μου βόλτα από τις 10 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ούτε ότι θα πηγαίνω 3 φορές την ημέρα. Ούτε θα πηγαίνω 3 φορές την ημέρα, έτσι. Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό είναι. Γιατί ξαφνικά, σας είπα εδώ, Ευαγγελία, νοικιάζω σκύλο για βόλτα. Γιατί είναι ευρηματικός Έλληνας. Έχουμε και τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό επιβίωσε τόσες χιλιάδες χρόνια. Έτσι ακριβώς, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Έχουμε τη Θεσσαλονίκη. Ακραίο το μέτρο, αλλά επιβεβλημένο. Βέβαια, δεν έχουμε μόνο τη Θεσσαλονίκη. Και σε άλλες πόλεις γίνεται αυτό. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες περιοχές πόλεων. Την Πάτρα, εδώ την Αθήνα, τον Πειραιά, τον Φλίσβο. Έχει παρατηρηθεί από την εμπειρία, αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία, όπως ζούμε όλοι μας, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που συγκεντρώνεται ο κόσμος, γιατί δεν είναι μόνο ότι θέλει να βγει έξω, αλλά έχει και την ανάγκη να δει και άλλους ανθρώπους, να μην είναι μόνος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι μια δύσκολη συγκυρία. Αλλά έχουμε παρατηρήσει και υπερβολές. Όπως αυτές στην παραλία της Θεσσαλονίκης, επισημάνατε σωστά την Πάτρα, υπάρχουν και άλλα σημεία. Θα εξετάσουμε τέτοια σημεία, προκειμένου εάν χρειαστεί να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα για να μπορέσει να γίνει η διασπορά του κόσμου σε άλλα σημεία. Δεν λέμε σε κανέναν ότι δεν μπορεί να βγει έξω για την ατομική του άσκηση. Δεν λέμε σε κανέναν μην βγαίνει έξω για να προμηθευτεί το απαραίτητο υλικό. Γι' αυτό έχουμε τις εξαιρέσεις. Αλλά να μην γίνεται κατάχρηση και να αποφεύγει το συνωστισμό. Αυστηρότερα μέτρα, Υπουργέ, και για το Πάσχα. Μισό λεπτό για το Πάσχα πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα, Αλεξάνδρα. Γιατί το Πάσχα δεν είναι μόνο η έξοδος που μπορεί να μην βγούμε να πάμε στην επαρχία. Είναι, Αλεξάνδρα, με αυτό που μας λένε το πρωί, το θέμα των εκκλησιών. Βέβαια. Αν θα λειτουργήσουν, πώς θα λειτουργήσουν. Συνεδριάζει σήμερα και η Ιερά Σύνοδος, η οποία θα πάρει τις αποφάσεις. Υπάρχουν και εισηγήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Όπως για παράδειγμα να έχουμε λειτουργία και κλεισμένων των θυρών. Υπάρχει το θέμα του να. Έχει τη δυνατότητα κάποιος να ασκήσει, λέει, μεμονωμένα τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Γιατί να μην είναι μέσα στη. Μεμονωμένα. Με μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται αυστηρά, το εξετάζετε αυτό το ενδεχόμενο? Εξετάζουμε την πρόταση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, προκειμένου από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Πάσχα να γίνει και κλεισμένων των θυρών η λειτουργία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το εξετάζουμε. Περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα αποφασίσει και η Διαρκής Ιεράς Συνόδου. Χωρίς να επιτρέπεται να μπαίνει κάποιος. Φυσικά, ήταν και από την αρχική της εισήγηση. Η ίδια η εισήγηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ήταν σε αυτό το πνεύμα. Εξετάζουμε λοιπόν το κεκτημένο των θυρών. Θα δούμε σήμερα τι θα εισηγηθεί, τι θα αποφασίσει η Διαρκής Ιεράς Συνόδος και θα δούμε και εμείς πώς θα δρομολογήσουμε τις εξελίξεις. Αλλά έχουμε προειδοποιήσει και τις προηγούμενες ημέρες ότι αυτό το Πάσχα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στο χωριό μας, δεν θα ψήσουμε τα αρνιά στις αυλές μας, δεν θα πάμε στις εκκλησίες μας, θα γιορτάσουμε με την πίστη μέσα μας. Γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε μία στιγμή επιπολαιότητα να μας στοιχήσει τη ζωή ενός ανθρώπου που αγαπάμε. Κανένα Πάσχα δεν θα είναι το ίδιο αν εξαιτίας αυτής της επιπολαιότητας χάσουμε ανθρώπους που αγαπάμε από δίπλα μας. Γι' αυτό φέτος θα γιορτάσουμε το Πάσχα διαφορετικά. Mm-hmm. Αλεξάνδρε, είναι αυτό που... το οποίο ρώταγες και εσύ χτες στη σύσκεψη που κάναμε. Με τηλεδιάσκεψη κάνουμε και εμείς, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι μια πρόοδος που θα μας μείνει και είναι μια από τις σημαντικές επιτυχίες, όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Ότι όλη η κοινωνία και η οικονομία προσανατολίζεται σε πολλά εργαλεία εξ αποστάσεως συνεργασίας, συνομιλίας, τηλεδιάσκεψης, τα οποία αποδίδουν, όπως φαίνεται. Ας φέρει και κάτι καλό ο κορονοϊός. Και θα μείνει και μετά από την κρίση. Έτσι, ας φέρει και κάτι καλό. Εγώ λέει, αν μας λένε άνθρωποι τώρα που είναι και από την ελληνική περιφέρεια, καλά, εδώ λίγοι έχουν αυλή. Ή και αυτοί που έχουν μια αυλή ιδιωτική. Γιατί να μην ψήσω, λέει, τα αρνή μου μαζί με την γυναίκα μου και το παιδί μου που είμαστε σπίτι. Δεν θα μου επιτραπεί. Γιατί είπαμε μην ψήσουμε αρνή. Να σας πω. Εγώ είμαι από χωριό, ξέρετε. Δεν υπάρχει σπίτι που να πάει κάποιος να ψήσει αρνή ή να βάλει κοκορέτσι, κύριε Παπαδάκη, και να μην μαζευτεί όλη η γειτονιά αργά ή γρήγορα, να μην ανταλλάξει. Άρα θα απαγορευτεί τα αρνή. Άρα δεν θέλουμε το συνωστισμό να αποφύγουμε, ο οποίος είναι δεδομένος σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης, στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, ξέρετε τι γίνεται στις πιλωτές των πολυκατοικιών. Ναι. Τι γελιόμαστε μεταξύ μας. Είναι ένα σημείο όπου θα μαζευτεί κόσμος. Επομένως, άρα θα απαγορευτεί το ψήσιμο του αρνιού, από ό,τι κατάλαβα. Όχι. Κοιτάξτε, μπορεί να πάρει κανείς το αρνί, δεν του λέει κανείς να μην πάρει το αρνί ή το κατσίκι, ό,τι επιθυμεί, και να το βάλει στο φούρνο του. Φέτος θα το ψήσει στο φούρνο του. Ναι, αυτό λέω. Το ψήσιμο. Το σούβλισμα. Αυτό καλά κάνετε και δίνετε διευκρίνηση. Το κλασικό ψήσιμο. Δεν θέλουμε να κατατρέψουμε του κτηνοτρόφου μα. Θα απαγορευτεί. Οι κτηνοτρόφοι μα έχουν συγκεκριμένη περίοδο που πουλάνε τα αρνιά και τα ερήφια.
Άρα απαγορεύεται το όχι κλασικό στο σούβλισμα, όχι στο σούβλισμα το του αρνιού. Όχι στο σούβλισμα, όχι στο σούβλισμα του αρνιού. Θα μπορέσει και ο πεθερός μου και ο πατέρας μου φέτος να ψήσουν στο φούρνο. Να μην ψήσουν όλοι μαζί για να μας δουν όπως συνήθως. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση, κάτι άλλο κυρία Υπουργέ. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Για το μέτρο αυτό, που δεν είναι μέτρο, που ήταν μια εισήγηση την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προς τους υφυπουργούς, υπουργούς, την οποία ακολούθησαν και άλλοι παράγοντες του δημοσίου. Βλέπω διευθύνοντες σύμβουλοι, διοικητές οργανισμών, να δώσετε δηλαδή για 2 μήνες το μισό του μισθού σας υπέρ του Ταμείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός. Λένε ότι αυτό είναι ένα λαϊκίστικο μέτρο και θα είχε υπόσταση εάν ήταν ένα υποχρεωτικό για όλους και όχι προαιρετικό και είχε συγκεκριμένη στόχευση. Λαϊκισμό με το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι λαϊκισμός να λέει ο Πρωθυπουργός και να κάνει μια συμβολική κίνηση και να λέει ελάτε να καταθέσετε το ίμιση του μισθού σας τον Απρίλιο και τον Μάιο υπέρ μιας δράσης η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και δεν είναι λαϊκισμός να γίνει αυτό υποχρεωτικά. Είναι μάλλον υπεκφυγή και μια τρίπλα για να αποφύγει τα προβλήματά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι αύριο εγώ θα είμαι σε θέση να ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί σε σχέση με τους βουλευτές τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας και όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και φυσικά τους υφυπουργούς. Παρακαλώ και τα υπόλοιπα κόμματα να μας πούν τι έγινε με τους στελέχη τους, τους βουλευτές τους και αν ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Εμείς θα το κάνουμε. Και θα το κάνουμε όλοι. Γιατί δεν είναι θέμα εδώ μιας πραγματικής συμβολής η οποία θα λύσει το πρόβλημα, αλλά είναι μια συμβολική κίνηση σημαντικού ηθικού μεγέθους. Και αυτό θέλουμε το μήνυμα να στείλουμε παντού. Μάλιστα. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Πέτσα. Θα επιστρέψουμε λίγο στην έξοδο του Πάσχα, που ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι απαγορεύεται. Απλά επειδή διαβάζουμε και δεν ξέρουμε αν είναι και fake news ή όχι, γίνεται λόγος ακόμη και για κλείσιμο των διοδίων από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά. Υπάρχει κάτι τέτοιο σαν σκέψη? Πώς θα αποτρέψετε τον κόσμο να φύγει, όταν την περασμένη Παρασκευή είδαμε πάρα πολύ κόσμο που ξαφνικά χάλασαν τα υδραυλικά σε όλα τα εξοχικά. Αυτόν τον κόσμο πώς θα τον αποτρέψετε να μην πάει στο χωριό του το Πάσχα? Έχουμε και τα υδραυλικά. Θα ζήσουν και υδραυλικοί, αλλά αυτό το Πάσχα δεν θα πάνε στα χωριά να φτιάξουν τα υδραυλικά. Mm. Επίσης, έχω να πω ότι μέχρι να φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας. Αξιολογούμε καθημερινά την κατάσταση. Επίσης, όταν παρτεί μια απόφαση και λέμε ότι θα μείνουμε στις πόλεις μας, δεν θα πάμε στα χωριά μας, όλοι πρέπει να αναλάβουν την ατομική ευθύνη. Και αν δεν την αναλάβουν, εδώ είμαστε να την αναλάβουμε εμείς συλλογικά. Μάλιστα. Πάντως, άρα εξετάζονται όλα τα πάντα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Για να αποτραπεί, για να αποτραπεί η μαζική είναι διαξιδόση. Κρίσιμο να καταλάβουμε ότι τα μέτρα που έχει πάρει η Ελλάδα ήταν αυστηρά μεν, αλλά τα πήρε γρήγορα. Και γι' αυτό έχει μια καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με τα περιστατικά και τα κρούσματα και τους ανθρώπους που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ και δυστυχώς και για τους θανάτους. Είμαστε μια καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να ακολουθήσουμε τις οδηγίες για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, να δούμε πού βρισκόμαστε και μετά να το αξιολογήσουμε ξανά. Να υποθέσω ότι θα υπάρξει ένας γύρος λίγο πριν από το Πάσχα με ανακοινώσεις οι οποίες θα στοχεύουν στο να συγκρατηθούμε, γιατί είμαστε και λίγο ασυγκράτητοι. Θα το κάνουμε αυτό και για αυτό το λόγο έχουμε εγκαινιάσει και μια δεύτερη φάση στην καμπάνια ενημέρωσης του κοινού, η οποία θα συνεχιστεί και τον Απρίλιο και θα φτάσει και μέχρι το Μάιο, γιατί ξέρετε όσο περνάνε οι μέρες υπάρχει και μια κόπωση. Και πρέπει αυτή την κόπωση πρώτα να νικήσουμε και είναι πολύ κρίσιμη η καμπάνια ενημέρωση. Να δείχνει δηλαδή στους πολίτες τι έχουμε κερδίσει, τι πρέπει να διαφυλάξουμε και τι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεδομένου ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων που έχουν πάρθει τώρα στη χώρα μας. Γιατί έχει μπει και το ορόσημο, το χρονικό εκείνο σημείο, 15 εκεί, γύρω στις 15 Απριλίου, που θα φανεί αν έχουν αποδώσει και σε τι βαθμό τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής. Τα πολύ σκληρά. Το Πάσχα. Γιατί όντως, το είπατε κι εσείς. Το να μένουμε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι δεν είναι ότι και το καλύτερο. Όχι, είναι ένα σκληρό μέτρο. Είναι πολύ δύσκολο μέτρο για τον άνθρωπο, αλλά κοιτάξτε ποιο είναι το ζήτημα. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που δίνεται η δυνατότητα στον καθέναν από εμάς να γίνει ήρωας, να σώσει ανθρώπινες ζωές, απλά μένοντας στο σπίτι του.
Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας από εμάς να γίνουμε ένας ήρωας και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, να σώσουμε τους συνανθρώπους μας γύρω μας. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε να πάνε όλα καλά. Πάντως, Αρνή, δεν σου βλύζουμε. Αρνή, δεν σου βλύζουμε. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Το κομπολό είναι να προσέχετε, κύριε Παπαδάκη, γιατί έχει πάνω από 10 χάντρες. Εντάξει, από τον κύριο Χαρδαλιά. Πάνω από 10 χάντρες στο κομπολό. Είναι όλες οι χάντρες μαζεμένες. Στο κομπολό του κύριου. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας. Ναι, ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα το κατάλαβα που το εξήγησε εσύ. Βέβαια. Η Αλεξάνδρα είναι γάτα με πέταλα. Στον αέρα τα πιάνει. Στον αέρα. Λοιπόν, δεν θα πιάσει στον αέρα τα 10 χιλιάρικα, γιατί τα 10 χιλιάρικα είναι για ένα φίλο ή μία φίλη. Α, τα σάπια, Αλεξάνδρα. Και την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Δεν βάζω χέρι στα 10 χιλιάρικα. 10.000 ευρώ είναι πολλά και είναι για έναν τυχερό τηλεθεατή του Καλημέρα Ελλάδα και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο. Και σήμερα, στο τέλος της εκπομπής, ένας τυχερός θα κερδίσει μία δωρεπιταγή 3.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Κυρίτσης για να αγοράσει ό,τι έπιπλα θέλει. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14614, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα ΚΕ και όνομα, επώνυμο, αποστολή στο 14614. Άκου μήνυμα που ήρθε. Είμαστε από ένα Μαντρί, λέει, από τη Βιωτία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον υπουργό που μας έσωσε φέτος. Τα Αρνιά. Ένα Μαντρί. Τα που δεν επιστρέφουν σε Σώθηκαν φέτος τα Αρνιά. Τώρα τα My Market σας κάνουν το σαρακοστιανό τραπέζι. Με 100 δώρα επιταγές των 200 ευρώ η μία και 1000 καλάθια αξίας 20 ευρώ για μια πιο νόστιμη σαρακοστή. Και από 5η έως 4η, ξενία εξερ...